Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αλλάξαμε καρέκλες για να πάρεις εσύ τα ποσοστά δικά μου και εσύ τα δικά και εγώ τα δικά σου. Η έκθεση μας μπάρανε χθες. Ποια έκθεση, καλά ήταν χθες η έκθεση ρε φίλε. Ναι, καλά ήταν. Πήγαμε στην έκθεση εκεί, ραδιόφωνο, Μετρόπολης, πρώτο, Μούρης ο Καβούρη. Εμένα μ' άρεσε ο Νταλάρας, πήγε εδώ τον Νταλάρα. Αφού μου, τον άρεσε ο Νταλάρας τώρα εδώ, head manager εδώ, ναι. Officer ιστορίες, τον ναι. Βρίζει τον Νταλάρα συνέχεια, ο παππούς ακόμα τραγουδάει. Ωραίος, ωραίος. Σ' άρεσε φωνούλα, γαργάρα. Ήταν όλοι πόντι εκεί. Εγώ πήγα στους Άραβες, πήγα να βρω κανένα Άραβα μήπως μου κάνει καμιά μεταγραφή για την ομάδα, αλλά δεν με έκανε κανένας. Κλείνα και τώρα. Έχεις λίρα για το τράπεζα και στον πρόεδρο. Εντάξει, τράπεζα δυνατός ο πρόεδρος τώρα, εντάξει. Είμαστε λίγο σφιχτοί, πάμε με άλλο πλάνο, αλλά και άλλοι που ανοίγονται τι κατάλαβα. Τρία από εδώ, τέσσερα από εκεί, πέντε παραπέρα, πέντε τα λέμε. Εσύ το Σιδηρόπουλο τώρα μια καλά κοινά. Παγκρατής, το έσπασε το τηλέφωνο πριν. Το έσπασε το τηλέφωνο. Το έσπασε το τηλέφωνο πριν, ήταν πολύ αντί. Λοιπόν, το Μαροκάμο το Σαββίδης ήταν πολύ παοξής. Μάλλον το δεύτερο. Ή μπορεί να μην αντιλαμβάνει σωστά και το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι και το τρίτο. Από την ξηροκρίνη και το κόβο να ήταν. Κάτσε, γιατί τι έχει ξηροκρίνη. Και εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ ξηροκρίνη πήγε. Τώρα που έχει ξηροκρίνη. Στο λιτό χωρέμα τη. Σκοτίνα. Εκεί δίπλα στα χωράφια. Χασίσια, ναι. Εκεί έχουμε 1000 δέντρα λέει Χασίσια στη Σκοτίνα εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε. Ναι, μυρωδά το χωριό, το μυρίζει. Περνά και ξεραγωγή τα κάνετε. Λοιπόν, θα πάμε στη δουλειά μα. Πάμε. Τι θα κάνουμε τώρα εκπομπή. Πρωί βράδυ κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν. Πάμε να τους διασύρουμε, να τους πάρουμε τα σόβρακα. Είσαι έτοιμος, φορμαρισμένος? Όχι. Όχι. Καλά, τα τρολάκια από κάτω θα κράζουν, ε. Αλλά γι' αυτό γίνεται όλο το τσέτσο, για να κράζετε. Άμα κάνετε πάνω από 100 σχόλια, μπαίνουμε και στις τάσεις. Στις τάσεις. Στάσεις είναι τα σχόλια. Θέλει likes, θέλει σχόλια, θέλει πολλά χτυπήματα, αλλά τα θέλουμε όλα. Τάσεις. Λοιπόν, Ατρόμητος Λαμία, φίλτατες και φίλτατοι. Κωστή μου. Μπαίνω ότι δεν έδωσε τη Λαμία μέσα στην Τούμπα. Την πάρει τη διαιτησία μέσα στον Ατρόμητο. Σ' ακούω φωνάζει άμα τον αδείξαν τον ΠΑΟΚ, δεν τον αδείξαν στον τελικό. Ξένος Έλληνα είπες. Πείτε μου ένα Έλληνα διαιτητή που αδικεύστηκε. Αδικεύστηκε, αυτά είναι καινούργια, είναι νέο future ελληνικά. Πασοξίδι και νεοελληνική γλώσσα. Άρα Ατρόμητος Λαμία για να πάμε στο διατάφτα. Διπλό. Ναι, κοίταξε, ναι. Εγώ τις ομάδες τις βλέπω όταν τις κάνω και περιγραφή. Η Λαμία είναι από τις ομάδες που μ' άρεσε. Και σκόρερ Μανούσης. Μανούσης. Ο πρώην. Ο Ρουφιάνος. Μη το καημένο τώρα. Μανούσος. Που τα χάσε, θα τα βάλει στην πρώην ομάδα. Μη σου πάει, βάλει και δύο γκολ. Τις έχω δει και τις δύο ομάδες. Και τις δύο ομάδες. Καλές εντυπώσεις μου άφησαν και οι δύο, και ο Ατρόμητος και η Λαμία. Πιο καλή άμυνα ποιος έχει? Πιο καλή άμυνα η Λαμία. Η Λαμία έχει πιο καλή άμυνα. Σε ένα γκολ του Ατρόμητος άφαγε τα γκολάκια του όλα τα μάτια. Διπλό και άντερ και αμανούσι. Παράδοση τώρα. Πολύ καλή ο Ατρόμητος. Αίτητος από τότε που παίζουν στη Σούπερ Λίγκ. Δεν με λέει τίποτα. Δεν σε λέει. Με λέει. Γκολ από τον Ήλο Τακούλ. Άσαρος λέει εδώ. Δηλαδή το φάντασμα. Το φάντασμα. Γκολ στο Περιστέρι. Θα βάλει γκολ Λαμία, έχει τα φόντα. Αγρίνιο, πανέολε. Τώρα, αν πει κάποιο σε είδε ρεκούλ με μπλούζα νίξ να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Και τι έγινε, ναι. Θα προλάβω τα σχόλια. Εντάξει. Σάλλου είμαστε μπασκετικοί. Και εγώ και ο Χατζινάκος. Άμα ενωθούμε και δύο μαζί, κάνουμε ένα μπασκετμπολίστα. Εγώ εσύ ο Χατζινάκος. Ναι. Εγώ εσύ ο Χατζινάκος. Και γιατρός. Τον Πανιώτης. Χωράμε σε οτοπιάνγκ άχαρτ. Άπλες, ναι, και τέσσερι μαζί είναι. Δεν πειράζει. Σαν να το πιάνει άπλα. Σφινόζει, γρήγορη. Λοιπόν, Πανετολικό ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ θα έχει Αραούχο. Έτσι λέμε και τα τελευταία νεούδια. Μην νομίζω ότι είμαστε τίποτα χθεσινή. Αλλά δεν θα έχει το Γιόνσον. Το καλό το εξάρι που έχει πάρει από την κάρτα. Ωραίο, γι' αυτό σου λέω. Ο Πανετολικό σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέω από την πρώτη αγωνιστική που έχασε. Που κάποιοι κράζατε. Αλλά είναι καλή ομάδα και ο Αναστασίου την έχει δουλέψει καλά. Σ' ακούω. Over, ναι. Χ2 και γκολ. Είμαι ανάμεσα στο 1-2. Πληρώνει καλά, ρε. Μην νομίζετε είναι φλόρικο αυτό. Ζακουστό. Πληρώνει καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Χ2 και γκολ. Αφού βάζει ο Πανετολικός γκολ σε όλα τα μάτς. Η ΑΕΚ δεύτερη ήττα ξανά δεν κάνει. Αλλά Χ μπορεί να παιχτεί. 1-2 εκεί είμαι. Χ2 και γκολ. Πληρώνει μια χαρά. Μια χαρά πληρώνει. Δίνει δύο μονάδες. Συνόβι μπέτ. 2-15-2-20. Άμα δίνει 2-20, νόμιμη δίνει. Θα παίξει. Θα το παίξει. Ναι, μια χαρά. Θα πάμε και σε ντέρμπι μετά. 2-3 το φάντασμα από πίσω. Έρχεται ο Φαντομάς. Πανάθα. Ήρθαν κάτι από την έδεσα χθες εκεί. Κάτι πανά εκεί με βρήκαν.
κάτι από, από Λάρισα ήρθαν στην έκθεση Πανάθεση. Λάρισα. Ήρθαν και από Λάρισα. Ήρθαν. Με την Ερμηνεία μίλησε μαζί του. Σταμάτα, ρε. Όχι, όχι. Παναθηναϊκή από τη Λάρισα. Και μου λένε φέτος δεν το χάνουμε. Σου λέω τέταρτη αγωνιστική ακόμα, ρε. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ναι. Λοιπόν, 9-0-0 είναι η προϊστορία του Παναθηναϊκού με τα Γιάννενα εντός έδρας. Έξω αλλάζει. Στο κύπελο άλλα θυμάμαι. Άλλο κύπελο. Στο κύπελο άλλα θυμάμαι. Το ρούφιξε στο νερό, ε. Ναι, καθόλου αφιγαντωμένος. Ναι, άλλα νούμερα έχουμε στο κύπελο, άλλα στους δοσημάδες, άλλα στο εντός έδρας με τα Γιάννενα στη Λεωφόρο, 9-0-0. Σ' ακούω. Αδερφίστικη προσέγγιση, 2-3 γκολ θα πάω. Λούλα, ε. Άμα δίνει νόμιτε πάνω από 2 φράγκα. 2 φράγκα. Δύο φράγκα. Δώρα. Πανακός έχει momentum. Είναι αυτή τη στιγμή στα πάνω του. Ο Πας εμένα μου άρεσε ο Ροσέρο αυτός ο επιθετικός που ήταν το Βόλο ελεύθερο. Πίσω. Πίσω εντάξει, οκ. Okay. Τα γκολ τα ψιλοτρώει. Άσο και άντερ 3,5. Θα το πάρει Πανακός. Και πέναλτι βλέπω στο μάτς. Τώρα τι θα δώσει, το αδερφή σου. 2-3. Εγώ δίνω άσο και άντερ 3,5 Πανάθα που δεν μπορεί. Τι σημαίνει το άντερ 3,5. Να κερδίσει Παναγικό 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. Να τώρα μα παίρνουν του ζωσημάδε πέρα μα παίρνουν τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Over λέει ο Φαντομά. Μάλιστα. Το over κοίτα ο Φυσούν στο 0 σε ένα γκολ τα πάει. Ναι. Παναγικό πήρε εκεί πριν για τι 4 νίκε. Πήραν πριν 200 χιλιάρικα για το 4-4. Για να δώσει μόνο το. Πήρα και χθε παίχτε, μπάλωσα τι τρύπε του. Κάτι τα λεφτά που έδωσε, μωρέ. Το έδωσε ένα εκατομμύριο. Τον Αλβανό, τον πόσο λένε αυτόν, έδωσε ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, αφήνουμε Αλαφούζο. Α το τσιγκουναρά. Πάμε στα σουβλάκια. Λεβαδιά, Αστέρα Τρυπόλεως, καμία ομάδα δεν έχει κάνει νίκη τώρα. Ναι. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, η παράδοση είναι καταπληκτική για τον Λεβαδιακό. Μπράβο. Δεν χάνει από τον Αστέρα όταν παίζουν Super League. Διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ, ε. Χωρίς Μουνάφο. Τι Μουνάφο. Ο Μουνάφο δεν παίζει. Δεν είναι. Και ο Βαλιέντε δεν παίζει. Τι είναι ο Μουνάφο. Ο Μουνάφο παίζει τόσα χρόνια εκεί στο κέντρο. Εγώ τον Μουνάφο τον θυμάμαι, η κόρη μου ήταν στα Νίμπια. Σε πανεπιστήμιο θα δώσει φέτο τον Μουνάφο με την μπάλακο. Ναι, κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι, ναι. Αυτό έχει γράψει περισσότερα χιλιά από το σαπουτζάκι στο πίδημα. Μη. Έλα, ρε φίλε. Μουνάφο. Ο Μουνάφο. Έχουμε και τον Μουνάφο. Ναι. Ολόνα άσος. Άσο λέει εδώ το Φαντομάς. Ο Ήλωτας Κουλ θα πει εδώ ένα λούλικο αδερφίστικο όπως θέλετε χαρακτήριστο 2-3 γκολ. Δεν βγάζω άκρη παιδιά. Πάμε στο φίλο στο Σιδηρόπουλο. Ηράκλειο, όφι ΠΑΟΚ και εδώ να δώσουμε και στίγμα. Θα ξεκινήσουμε μαζί την Κυριακή πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο θα έχουμε εδώ συνένωση με Μπιλ, με Γιωργάκενα, κάπου θα μπει και ο Τρέγιας γιατί θα ξεκινάει και τον ντέρμπι Άρης Ολυμπιακός που θα σχολιάσουμε πιο αναλυτικά. Άρης Ολυμπιακός. Τι είναι, φιλικό είναι. Φιλικό θα σε δω από τώρα. Βάζεις τι λένε βρε Παπατζή. Από εδώ, μη Παπατζή, ορίστε. Θα πάμε σε από εδώ. Ένα 40 θα το δίνει, νόμιμπε. Ακούσε λέει το Φαντομάς. Το δίνει 2-20, ε. 2-20, λοιπόν. Βάλε μια περιουσία αφού είναι φιλικό, αφού είσαι μάγκας. Δεν βάζει. 120% επιτόκιο είναι. Ακούσε λέει, 120% επιτόκιο. Ποια τράπεζα σε δίνει. Πάμε πρώτα, όφι, ΠΑΟΚ. Με τον Όφη να κάνει κάποιες μεταγραφές στο τέλος, κάτι Ζερκάν από Μπορντό, κάτι Μπαφούμα, Ακραίους, κάτι πήρε και τον Γκερέρο του πρώην του Ολυμπιακού που ήταν στο δοκάρι, το θυμάσαι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κομπλέ επιστρέφει και ο φίλος σου Καντουρί, ο οποίος μπορεί και να ξεκινήσει κιόλας. Μεγάλη χαρά. Αυτό σε λέω, γι' αυτό εγώ τα λέω για να σε τσιγκλίσω, αφού ξέρω. Πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και διπλό. Πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και διπλό. Και ανακοίνωση του Όφη για την διαιτησία. Πάλι ανακοίνωση του Όφη για την διαιτησία. Αυτό το μητάρα το δικό σας έχετε εκεί πάλι το θέμα. Το φίλο του Ζαγοράκη είναι πολύ. Ποιο να ρε. Ποιο μητάρα, ποιος είναι ο μητάρα. Ο διαιτητής, ο μητάρα. Α, ο Σιδηρόπουλος είναι διαιτητής. Λοιπόν, δικό σας. Δεν ξέρω αν είναι δικός μου. Ξέρεις. Δεν ξέρω αν είναι δικός μου. Δύσκολο είναι το παιχνίδι. Ναι. Κομβικό για τον ΠΑΟΚ της εσωστρέφειας λόγω του μεταγραφών και όλου του κλίματος. Καλή παράδοση ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο, δηλαδή μία σοπαλή και τέσσερα διπλά έχει. Παραβατική η κριτική, παραβατική κι εσείς. Μαχαιροβγάντε. Γκολ, γκολ και over. Μη, άσου τα ραντιά, χαρά είμαστε με τους κριτικούς, έχουν και κουλιεράκι. Κριτικό τσάκι. Τέσσερα δράμια μυαλό. Γκολ, γκολ και over. Πιστεύω ότι θα μπουν γκολ. Είναι το μάτς που το πρώτο που θα ανοίξει λίγο από ΠΑΟΚ. Γκολ, γκολ. Παίζει ο Κουλιαράκης. Παίζει ο Κουλιαράκης, είναι μια χαρά. Λοιπόν. Βάλε πέναλτι στο μάτς, άντε να μην. Τώρα τι θα βάλεις τα τελικά. Διπλό και πέναλτι στο μάτς. Διπλό και πέναλτι στο μάτς. Γκολ, γκολ και over εγώ. Φαντομάς. Χ. Σπαθιά ο Φαντομάς.
Και πάμε στο ντέρμπι που εσύ λες δεν θα είναι ντέρμπι, αλλά αν δεν ήταν ντέρμπι θα το έδινε ένα 50 όπως άλλες φορνιές. Για να συμπληρώσω και εγώ και να πάμε στο μας. Ξεκινάει από ό,τι βλέπουμε εδώ Novibet 2.20. 2.15. 1.90 θα κλείσει. Νομίζω Novibet θα, πάρει ποντάρισμα, λες, ο Ολυμπιακός. Θα δει την περιραίωση ατμόσφαιρα. Ναι. Ο Τριμάντης μπορεί να φάει με τον Καράπα Πασκάνα εστιατόριο να ρευτούν και να κλείνουν τα καράβια με την Κατερίνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να πούμε. Τα σουτζουκάκια τα καλά. Ε? Πήγε και έφαγε κάτι βομβίδια. Έφαγε βομβίδια εδώ, τα λέει. Αφού με καλά κρέατα πήγε, να φάει ο άνθρωπος. Να μην φάει, να το φτάσει. Ρεύτηκε, λέει. Ναι. Και έπαθε πνευμονία ο γράφο δικό σα. Ο Ντάντα. Ο Ντάντα, ε. Τον κράζει τον Ντάντα. Από τα καλύτερα χάρτη που ήταν λίγο το είναι. Τον κράζει. Λοιπόν, εδώ, εφόσον το βλέπει τόσο εύκολο. Εύκολο over, λέει ο Φαντομά. Διπλό και over, λέω εγώ. Διπλό και over, λέει ο Ντίνο μα τη καρδιά μα. Θα το δω το ποντάρισμά σου. Θα μου βάλει δελτίο που το βλέπει εύκολο ποντάρισμένο. Πώς έβαλες τη Γερμανία στο μπάσκετ με την Ελλάδα, έστω λίγα. Έστω 5 ευρώ που βάζει. Εντάξει, ο Γιάννης, τελείωσε ο Γιαννάκης. Τέλειωσε ο Γιαννάκης μας. Εντάξει, θα το πούμε μας. Ναι, τέλειωσε. Λοιπόν, εγώ θα πω γκολ-γκολ ο Βικελίδης. Νομίζω ότι το 1-1 είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Πόσο δίνει το γκολ-γκολ, 1,95. Δύο φράγκα. Τίμιο είναι. Είναι τίμιο. Είναι τίμιο, ναι. Άρης Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα το φάει τον γκολ όπως το τρώει σε όλα τα μάτς. Και νομίζω θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Κορμπερά. Δυο Αφρικάνοι στόπερ θα παίξουν πάλι στον Ολυμπιακό μαζί. Μπάσεις έκτος, θα κάνει καμιά αλλαγή και βάλει τον Μανολά. Μανολάς κουράστηκε. Από τους καινούριους αυτούς που παίζουν μόνο ο Μπόλερ παίζει. Μανολάς κουρασμένος. Κουρασμένος, ναι. Λοιπόν. Έδινε τον Καμαρά για αυτό. Γκολ. Είχαμε τέτοια. Κάνω τίποτα και από κάτω. Λοιπόν, και κλείνουμε με το μάτς της Κυριακής το βράδυ. Καλά, αυτό το βάλαν τώρα εκεί την ώρα. Θα του πάρω ύπνο τώρα εκεί. Βόλο Ιωνικό. Κυριακή είναι. Κυριακή. Βόλο. Έχω να δώσω εγώ πρώτο στίγμα. Over 3,5. Anytime scorer Κούτσιας, αν θα παίξει. Που νομίζω θα παίξει. Έτοιμο είναι. Το πήραν, το βάλουν, το κουμπό μου. Ο Κούτσιας. Ναι. Ποιον έχει μάνατζερ. Ποιον έχει μάνατζερ. Του δικού του έχει εκεί. Τους, θα πάω να πιούμε ένα καφέ με τον μπαμπά του Κούτσια. Τώρα μέσα μήνυμα ο Βουδούρη μου λέει να βρεθείτε. Λέει θέλω μπαμπά σου να μιλήσετε, να κάτι να μιλήσουν. Να μιλά με τον Βουδούρη. Ναι, δεν κάνει. Πιο κρύο άντρα δεν υπάρχει το μυθό. Κι όμω, ακροατή σου, δυνατό. Τέτοιο πολιτή πώ το βρήκανε. Δυνατό. Λοιπόν, Κούτσια. Anytime Κούτσια λέω. Θα φύγουμε να τελειώσουμε να πάμε να κάνουμε καμιά. Άντε! Άντε! Από πίσω το φάντασμα τη όπερα. Θα βάλει και φάντασμα τη όπερα δίπλα. Ξέρεις τι. Τι έκανε ο Κούτσια. Ο Κούτσια μόλι γεννήθηκε. Ναι. Δεν τον πήρε η ΜΕΑ στην αγκαλιά. Τι τον έκανε. Ο μάνατζερ που του έκανε το συμβόλαιο στον Πάο. 250. 250 ο Κούτσιας. 270 ψέματα. 18 χρονών. Συμβολιάρης. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Α, όχι, όχι. Α, πολύ γρήγορα. Ναι. Τρία ντέρμπι μεγάλα γιατί πάντα σχολιάζουμε και τα ντέρμπι. Σωστά. Καμπιονάτο πηδάει. Μίλαν Νάπολη. Μίλαν διπλό. Άσο. Όχι, ρε φίλε. Άσο, ρε φίλε, κόντρα θέλω να σε πάω. Άσο. Πάω με τον φίλο μου το Λεάο. Πάω με τον Ήμπρα. Πάω με αυτού. Άσο Μίλαν. Τρίτη σήμα το μαξιλάρι, 10 μέρες. 41 χρονών. Σα αποδητήρια μαγιά. Ωραίο ο Ήμπρα. Γουστάρι, ε. Θαυμαστή του μεγάλου. Ήμπρα, ε. Τι θα είναι. Ναι, μαζί σου. Μαζί σου. Λιόν Παρίσι Σεζεμπέν. Over 3,5 και διπλό. Over 3,5 και διπλό. Διπλό και γκολ γκολ, εγώ λέω, για τη μεγάλη Παρί. Και το ντέρμπι τη Μαδρίτη. Αυτά είναι μπόνους, εξτραδάκια να ξέρει. Δηλαδή, τα πιάνουμε όλα τα άλλα. Δίνουμε και ένα κερασάκι ντούρτα για να μας κράζουν πιο πολύ, κατάλαβες. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης ή Μαδρίτης στη μέση. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα. Σ' άρεσε. Ωραίο. Καλό. Πέσει ξύλο εκεί, σημερώνει να πάνε απλά. Αλλά ο Αντσελότη δεν ασχολείται. Διαχειριστή είναι. Κάνετε Μπρούκλι, ωραίο. Τελευταία χρονιά λέει φέτο. Είναι μια κούγκαρ, ωραία. Και τι θα κάνει Αντσελότη. Δεν πάρει Αντσελότη. Άμα δεν πάρει Αντσελότη, ποιο θα πάρει. Κούκλο. Κούκλο, ωραίο. 65 παίρνει χάπια αυτό για να κάνει έρωτα. Τι κάνει. Πρέπει να παίρνει. Πόσο, 65, δεν είναι ο Αντσελότη. Το μισό χαπί έχει φύγει στο Μετρόπολη. Και σημαντικό να παίρνει ο Αντσελότη κάποια. Ισοπαλία, εγώ λέω σου. Τόσο μεγάλο. Ο Αντσελότη τώρα θα με βάζει. 8,59. Μόνο. 5, εγώ που έχω το θυμάμαι μια ζωή ρε εσύ. 5, 6, 60, 60 κάτω, το θυμάμαι μια ζωή. Από 60 είναι, στο λέω. Στα 60 γίνε, παιδιά. Στα 60. Ρε παιδιά, εγώ θυμάμαι μια ζωή που ασχολούμαι με το τέτοιο τον Αντσελότη στους πάγκους. Κάρλος Αντσελότη, τώρα κάτσε γιατί με έβαλε στην πρίζα. Α, τόσο πολύ, δεν είναι τόσο. Λοιπόν, Αντζελότη, 64 ρε παιδιά, με τελάνετε. Δεν παίρνει αυτός χάπι. Όχι χάπι θέλει. Αυτό λέω. Θυμά... Λοιπόν, δεν λέγω, ισοπαλία εγώ λέω στον τέρμι της Μαδρίτης. Ναι. Έτσι να λίγο να ικανοποιηθούν και δύο και τώρα πάμε να φύγουμε.
Τελειώσαμε. Ναι. Θα πάμε εκεί σε αύριο. Τι θα κάνεις εσύ. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Θα πάω με την κόρη μου και την Τζέννη να φάω. Ωραία, ωραία. Και εσύ να φας. Και εγώ θα πάω να φάω. Εγώ σου φάω αναγνωστάκο. Σου φάω αναγνωστάκο. Γεια σας παιδιά. 6 ώρα μόλι 3. Φιλάκια, τα λέω. Κόψε μας, κόψε μας. Φεύγουμε. Thank you.